με ωραίες εξελίξεις, αλλά και αποκαλυπτικό της ποιότητας τελικά που μπορούν να προσφέρουν οι δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Στην περιγραφή είναι ο Μανώλης Μαυρομάτης. Καραταΐδης, Σταλουχίδης. Προς την Ήμπαλια για τον Μαυρομάτη. Μαυρομάτης εδώ. Μαυρομάτης πάντα μαζί με τον Γεωργιάδη. Μαυρομάτης σε καλή θέση, έτοιμος για το σουτ. Θα κάνει το σουτ και μπαλ out. Πολύ καλό το σουτ από τον Μαυρομάτη και μπαλ out. Βιτόφτσενκο. Προσπαθεί να περάσει πίσω την μπάλα για το Σαββίδη. Ο Μαραγκός για το Χριστοδούλου. Φρεζέσκος. Άνοιγμα της μπάλας απευθείας τώρα. Offside λέει της κατά την προσωπική μας άποψη. Δεν είναι. Δεν είναι offside ο Γεωργιάδης που ξεπετάχτηκε μπροστά. Σημειώνεται από τον κύριο Γκαρέφαλο. Η άποψή μας είναι ότι έφυγε από την σέντρα ο Γεωργιάδης και δεν ήταν offside. Ο Φρεζέσκος ετοιμάζεται από αρκετά ευνοϊκή θέση να χτυπήσει αυτό το φάουλ. Φρεζέσκος πλασταριστάει την μπάλα out. Για τον Μαυρομάτη που περνάει από την θέση του έξω αριστερά στην επίθεση. Περιμένει ο Προτάσοφ. Πάντα Μαυρομάτης. Μαυρομάτης τώρα με την μπάλα. Μπροστά για τον Μπατίστα σε καλή θέση. Μπατίστα το σουτ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Βάντσικ. Μπατίστα και πάλι. Μπατίστα και η μπάλα είναι γκολ. Μπατίστα και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Καθώς σημειώθηκε το 19ο λεπτό. Ήταν η πρώτη φάση από τον Μαυρομάτη από τα αριστερά η σέντρα. Η μπάλα στο απευθεία σουτ από τον Μπατίστα. Εκπληκτική απόκρουση του Βάντσικ. Ο οποίος δεν μπορούσε να σηκωθεί στην επάνωδη της μπάλας για τον Μπατίστα και στα δίχτυα του Βάντσικ. 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, καθώς φτάσαμε στο 19ο λεπτό. Αντωνίου, Φραζέσκος. Φραζέσκος τώρα προσπαθεί να περάσει από ανάμεσα από άλλους. Βαζέχα σε καλή θέση, Βαζέχα προσπαθεί. Σωζεί ο Ταλικριάδης και με κόρνερ ο Καραταΐδης. Μια πολύ καλή προσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού που έφτασε κοντά στην ισοπάριση. Αποστολάκης. Αποστολάκης τώρα με την μπάλα για τον Αντωνίου στα χέρια του Ταλικριάδη μπάλα. Αποστολάκης τώρα με την μπάλα. Πάντο Αποστολάκης εδώ για τον Φραντζέσκο και έχουμε τον Ταλικριάδη. Πέναλτι σημειώνει ο διαιτητής και κίτρινη κάρτα. Πέναλτι εδώ που δεν ξέρουμε την φάση πώς σημειώθηκε. Ήταν ο Ταλικριάδης και πέναλτι ο κύριος Χαρλαβάνης με την κίτρινη κάρτα και στον Καραταΐδη. Βαζέχα έτοιμος πίσω από την μπάλα. Βαζέχα στο πέναλτι και γκολ. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Βαζέχα με το πέναλτι αυτό στο 49ο λεπτό και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Βαθιά παλιά για τον Προτάσοφ. Η μπάλα είναι εδώ. Προτάσοφ τώρα στην καινή αστεία. Προτάσοφ πάντα και η μπάλα γκολ. 2-1 το σκορ εδώ από ένα τραγικό λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού από τον Καλιτζάκη. Η έξοδος του Βάντσικ και ο Προτάσοφ με διπλή προσπάθεια ισοφαρεί, κάνει το 2-1. 2-1 λοιπόν το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Βλέπουμε τον Καλιτζάκη να προσπαθεί προβολή από τον Προτάσοφ την έξοδο του Βάντσικ. Η μπάλα σκάει ακριβώς επάνω στην παρτική γραμμή και ο Προτάσοφ θα τη στείλει στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν μέσα σε ένα λεπτό. Μητσιμπόνος τώρα δεν είναι offside, φεύγει μόνος του τώρα ο Λιτόφτσενκο. Ο Λιτόφτσενκο μόνος του, ο Λιτόφτσενκο πάντα πλασταριστά και η μπάλα είναι 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού. 3-1 εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο υπέρ του Ολυμπιακού και εσείς καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι γίνεται στις κερκίδες. Η μπάλα ξεκίνησε από την σέντρα με τον Λιτόφτσενκο να ξεφεύγει μόνος του. Κανείς Παναθηναϊκός από την άμυνα, από και το χώρο του κέντρου δεν κατάφερε να τον σταματήσει και ο Λιτόφτσενκο εδώ μετά την παλιά, την θαυμάσια μεταβίβαση από τον Μιτσιμπόνα έφυγε πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού πολύ σωστά και καθαρά και ο Λιτόφτσενκο αφού προχώρησε θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά του Βάντσικ κάνοντας το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-3 καθώς φτάσαμε στο 57ο λεπτό. Ο Αποστολάκης μια πολύ καλή ευκαιρία και ο Γεωργιάδης μπροστά από τον Ταλικριάδη και ο Σαββίδης τώρα.
Παπαγλου, ο Ταλικριάδης έξω εκεί την φάση και έχουμε το corner υπέρ του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί από τον Χριστοδούλου. Δόνης Αντωνίου. Αντωνίου μπροστά τώρα για τον Βαζέχα. Και αυτή τη φορά που τραβάνε τον Βαζέχα στην μονομαχία του με τον Καραταΐδη, ο κύριος Χαρλαβάνης λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Φραντζέσκος, Μαυρομάτης, Μαυρομάτης, Χριστοδούλου, Βαζέχα και γκολ! Βαζέχα και γκολ, 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού, καθώς συμπληρώθηκε το 72ο λεπτό. Ο Βαζέχα λοιπόν μειώνει για μια ακόμα φορά την διαφορά, 72ο λεπτό, η κεφαλιά του Βαζέχα και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-3. Αποστολάκης που πάει και κάνει το σούτ εκείνος εναντίον του Μπατίστα.